Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αυτό το πάνελ καταρχήν με έχει βελτιώσει πάρα πολύ στο να αλλάζω slides. Με ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ αυτά που άκουσα τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι αμέσως μετά θα γίνουν στα τρίκαλα και θα το παρατηρήσετε, θα τα ακούσετε. Ειδικά αυτά να φωνάζεις κάποιον από εδώ και από εκεί και να σε ξυπνάει, να στέλνει λουλούδια στην αδελφή που έχει γενέθλια. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει. Αυτό που θα ήθελα είναι να δώσουμε λίγο να δώσω το γενικό perspective, γιατί νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει και να το πιάσει και ο Δημήτρης στη συνέχεια. Που έχει να κάνει με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το Digital 4.0. Στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε το 1760, μηχανοποίηση, 1870, ηλεκτρισμός, 1950 πήγαμε στο computer era και φτάσαμε πλέον στο σήμερα, που τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά, περιγράφησαν αρκετά νωρίτερα, αλλά έχουμε καταρχήν το φυσικό συνδέεται με το ψηφιακό. Μια πολύ σημαντική αλλαγή. Αν ξεκινήσει μια εταιρεία και πάει και κάνει online μία προσφορά, στην πραγματικότητα ο πελάτης την επόμενη μέρα αυτό που περιμένει είναι πραγματικά αυτό που θα δει στο κατάστημα να το δει και online. Αλλάζουν και αλλάζουν συνέχεια πραγματικά τα πράγματα. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με το digital disruption. Στα ελληνικά είναι γεγονός ψηφιακή διαταραχή, το είχα σημειώσει, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σε κάθε περίπτωση αλλάζουν και πάλι. Και βάζω ένα απλό καθημερινό παράδειγμα που έχει να κάνει με τράπεζες, έχει να κάνει με δάνεια. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις δάνεια τελευταία, αλλά στα δάνεια λοιπόν σήμερα κάποιος μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αναζητήσει μέσω του ίντερνετ τους όρους με τους οποίους θα δανειστεί από κάποια τράπεζα. Άρα όταν θα πάει να κάτσει με τον τραπεζίτη, θα είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Το digital disruption σε μια πολύ απλοϊκή μορφή. Μία γνώση λοιπόν που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε, όπως το παιδί στην Αφρική, την έχει και μπορεί να κάτσει και να μιλήσει πάρα πολύ εμπεριστατωμένα απέναντι στον τραπεζίτη. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση, αλλά και τα cognitive tools, όπως τείνω να λέγονται. Και πάμε σε πιο απλοϊκά πράγματα. Η αυτοματοποίηση, που έχει να κάνει καθαρά με τις βασικές αρχές και τις βασικές δομές σε μια επιχείρηση, μπορούν πάρα πολύ γρήγορα, με πολύ απλές μηχανές, να κερδίσουν πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρω πάρει ένα παράδειγμα. Το κλείσιμο, το ημερήσιο κλείσιμο ενός καταστήματος τραπέζης είναι μια διαδικασία που θέλει 2 με 3 ανθρωποώρες. Αν αυτά τα δομήσεις και τα κάνεις μέσω μηχανών, το ίδιο πράγμα ακριβώς μπορεί να γίνει σε 2 με 3 λεπτά. Μιλάμε πραγματικά για μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με το artificial intelligence. Άρα μιλάμε πέραν του να αυτοματοποιήσεις κάποια πράγματα, βάζεις τις μηχανές να σκέφτονται. Δίνεις λοιπόν και τη δυνατότητα επιλογής, περνώντας πάλι data μέσα αυτές τις μηχανές. Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε το big data. Το ακούμε και το ακούμε συνέχεια. Τι είναι το big data? Είναι όλη αυτή η πληροφόρηση, όλη αυτή η πληροφόρηση που πραγματικά σε ένα κινητό σήμερα μπορεί να έχει την πληροφόρηση που πάρα πολλοί κόσμος ιστορικά θα ήθελε δωμάτια δωματίων για να μπορεί να έχει, την οποία αν την αναλύσεις μπορείς πραγματικά να δεις πώς σκέφτεται και πώς θέλει να λειτουργήσει ο πελάτης. Και το επόμενο κομμάτι το οποίο επίσης συζητήθηκε έχει να κάνει με το cloud computing, έχει να κάνει με τα 5G networks πλέον. Μιλάμε για μια κατάσταση που συζητούσαμε απλά ιστορικά για το software του καθενός και σήμερα μιλάμε για software as a service, μιλάμε για platform as a service, μιλάμε για πράγματα που ιστορικά δεν θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε καθόλου. Εγώ έχω μια δυσχέρεια στην αλλαγή των slides, αλλά νομίζω ότι τα ψιλοκαταφέρνω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Industry 4.0, όπως τείνει να λέγεται, δεν είναι κάτι που θα έρθει, είναι κάτι που είναι εδώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει μία μοναδική τεχνολογία, αλλά αποτελεί συνδυασμό τεχνολογιών και δεν είναι κάτι που είναι μόνο μια ιδέα. Αποτελεί στην πραγματικότητα μια δημιουργική σύγκληση τόσο της τεχνολογίας, μάλλον μια δημιουργική σύγκληση πολλών τεχνολογιών μεταξύ τους. Και δεν πρέπει να γελιόμαστε, γιατί δεν πλησιάζουμε αυτή την επανάσταση, αλλά είμαστε ήδη εδώ, είμαστε ήδη μέρος αυτής της επανάστασης. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε 2-3 παραδείγματα πραγμάτων που ήδη έχουν συμβεί, απλοϊκών πραγμάτων που διευκολύνουν πραγματικά πάρα πολύ τη ζωή με σύγκληση τεχνολογιών. Κάναμε μία δουλειά σε μία εταιρεία με κρουαζιερόπλοια, που στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα στον πελάτη, ο οποίος μπαίνει στο πλοίο,
από το κινητό του να έχει το κλειδί του δωματίου του, έχει περιγράψει ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά του, τι του αρέσει να τρώει, τι του αρέσει να κάνει, και από εκεί και πέρα μπαίνει μέσα, μπορεί μέσω του κινητού να επιλέξει πού θα φάει, αν θα πάει θέατρο, να κλείσει κινηματογράφο, να κλείσει την έκθεση ή το μέρος που θέλει να επισκεφτεί, αν φτάσει κάπου το πλοίο, και παράλληλα να παρακολουθεί και πού είναι τα παιδιά του μέσα στο πλοίο. Πράγματα που στο παρελθόν δεν θα μπορούσε κανένας να τα φανταστεί. Πραγματικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το επόμενο κομμάτι, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω ότι έχει να κάνει με την. Συγγνώμη ένα λεπτό. Με μια έρευνα την οποία κάναμε ως Deloitte σε παγκόσμιο επίπεδο σε 1.600 άτομα, όπου όλοι σε θέση C-suit positions με εταιρείες πάνω του 1 δισεκατομμυρίου, για να δούμε κατά πόσον έχουν αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση και κατά πόσον οι εταιρείες τους είναι έτοιμες για την επόμενη μέρα. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία των αλλαγών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνονται πόσο πολύ θα επηρεάσουν τις εταιρείες τους την επόμενη μέρα, αλλά δεν θεωρούν ότι είναι 100% έτοιμοι ακόμα και δεν έχουν σκεφτεί ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούν. Αυτό είναι σημαντικό και ενδεικτικό για αυτά που μελιγενέστε, γιατί η τεχνολογία πραγματικά προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και ως εκ τούτου όλοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το κομμάτι. Σταματώ εδώ και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μετά.